Κώστας Δουζίνας είναι στο τηλέφωνο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Αλφα Πειραιά. Κύριε Δουζίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Βαγκοσιώτη, και σε όλους τους ακροατές και το έτσι. Να είστε καλά. Πώς πάει ο αγώνας εκεί στον Πειραιά? Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τον Πειραιά, για τον οποίο πολλής λόγος έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού και Αλέξη του Τσίπρα την Κυριακή το βράδυ ήταν, νομίζω, μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στον Πειραιά σε οποιαδήποτε προεκλογική περίοδο. Γενικά ο Πειραιάς, βέβαια, δεν είχε πολλές προεκλογικές ομιλίες στην περίοδο της μεταπολίτευσης, επειδή συνήθως η Αθήνα και οι κρατικές εκδόσεις της Αθήνας επισκέπτονταν. Επομένως, αυτή η ομιλία του Τσίπρα και η τεράστια, νομίζω, αγάπη, ενθουσιασμός, αυτό το κίνημα τα κάτω που φάνηκε του βράδυ Κυριακής, χαρακτηρίζει γενικότερα, νομίζω, την εκστρατεία του Νίκου του Μπεραβίλα, αλλά βέβαια και των ευρωυποψηφίων και του κόσμου γύρω από αυτό το καταπληκτικό ψηφοδέλτιο που είχε φτιάξει ο Νίκος Μπεραβίλας. Είναι δύσκολος αγώνας. Η Πειραιάς είναι μια δύσκολη πόλη. Έτεινε τα τελευταία 20-25 χρόνια να είναι προς τα δεξιά να πηγαίνει ο κόσμος, κυρίως στο κέντρο του Πειραιά, τις μικροαστικές μεσοαστικές περιοχές. Ετούτης, και η αποτυχία του Μόρελ και ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον Πειραιά για να τον κάνει το κέντρο μιας προσπάθειας ρεσάλτου προς την εξουσία, την προσπάθεια δημιουργίας, δηλαδή ενός περλουσκονισμού στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει πραγματικά αγανακτήσει και θυμώσει πάρα πολλούς Πειραιώτες, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι δεν είναι παραδοσιακά του χώρου της αριστεράς. Οπότε, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ο Νίκος Μπελαβίλας γνωρίζει τον Πειραιά, νομίζω, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, και πολλά από τα λίγα έργα που πήγαν τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν από δικές του μελέτες. Ο συνδυασμός όλου αυτού του πραγματικά καταπληκτικού, νομίζω, δυναμικού που φέρνει ο Νίκος Μπελαβίλας στην πόλη και οι συνεργάτες του και του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει μια πόλη σαν τον Πειραιά να γίνει αυτό που λέγανε στην Αμερική company towns, δηλαδή εταιρικές πόλεις, πόλεις τις οποίες τις ελέγχει, τις έχει ως δικές τους ο περιουσία και τις ελέγχει ένας μεγάλο επιχειρηματίας ή μια επιχείρηση και επιβάλλει τι θα πρέπει να τρώγεται, να πίνεται, τι να ακούγεται, πού θα πηγαίνει ο κόσμος στα βράδια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή πορεία. Και την Κυριακή ο Πειραιάς πιθανότατα θα ζήσει μια ιστορική στιγμή όταν θα ξεκαθαριστεί ως το δεύτερο γύρο. Είναι η αριστερή παράταξη της πολιτικής αλλά και των πραγματικά γνώστων, αυτό που ξέρουν τα δεδομένα, απέναντι σε μια ολιγαρχία η οποία προσπαθεί να σηκώσει το κεφάλι του στον Πειραιά για να μπορέσει μετά να μεταφερθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτοί που με σκεπτικισμό ίσως, εντάξει, δικαίωμα είναι αυτό στη δημοκρατία, αντιμετώπιζαν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αντιμετώπιζαν με ένα σκεπτικισμό το χώρο της αριστεράς. Επειδή μιλάτε κάθε μέρα με πολύ κόσμο, κύριε Δουζίνα, αντιλαμβάνονται από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει σαφής προσπάθεια εργαλειοποίησης αθλητικού συλλόγου, αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, από το στρατόπεδο Μαρινάκη, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση? Τουλάχιστον έχουμε αυτή τη βάση της συζήτησης, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει, ποια παιχνίδια παίζονται στην περιοχή? Κοιτάξτε, δείτε, ο κόσμος που λέτε στον δρόμο, ο κόσμος που του συναντάμε στις περιοδίες μας και στα μαγαζιά και στις πλατείες και στις λαϊκές αγορές, φαίνεται να το καταλαβαίνουμε απολύτως. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, είναι η ιστορική ομάδα του Πειραιά και όλης της Ελλάδας. Αλλά δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορικά συνδεθεί με τη δεξιά ή με τις περιόδους ανομαλίας. Εμείς πάντα λέμε για περηφάνεια για τον περίφημο Ατάρτη Γόρδα, ο οποίος συνελήφθη στη διάρκεια του εμφυλίου στον Πειραιά και εξετελέστη, και από ό,τι λένε πολλοί που έχουν ακούσει ή είδαν το γεγονός, εξετελέστη, ήταν ποδοσφαιριστής επαγγελματίας του Ολυμπιακού στη διάρκεια της καταρχής και εξετελέστη φορώντας την ελευθερωτική μπλούζα, το στριπ του Ολυμπιακού, και λέγοντας για τον Ολυμπιακό και για την αντίσταση. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η παράδοση. Αυτή η παράδοση βγαίνει αυτή τη στιγμή, εμφανίζεται στους δρόμους. Προφανώς υπάρχει και το οργανωμένο σωματιακό κομμάτι του Ολυμπιακού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτείται από τον κύριο Μαρινάκη και το οποίο προσπαθεί πολλές φορές ακόμα και με επιδείξεις βίας ή και ήδη τραμποκισμού
να σταματήσει αυτή τη μεταφορά που γίνεται από τον χώρο του κυρίου Μόρελη, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι ένας πλήρως δοτός δήμαρχος. Την εκστρατεία στον Πειραιά την κάνει ο Μαρινάκης. Αν πάτε στα γραφεία του Μόρελη, θα δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Μαρινάκη. Οι περισσότεροι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι στα φυλάδια που έχουν βγάλει έχουν από τη μια πλευρά τη δικιά του φωτογραφία πίσω του Μαρινάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης προσπαθεί να γίνει ο πραγματικός δήμαρχος του Πειραιά. Mm-hmm. Αλλά να πω για κάτι γενικότερο το οποίο το βλέπουμε και στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε και ελπίζω ότι είμαστε σε αυτό που θα το έλεγε κανείς το σύνδρομο του δημοψηφίσματος του 2015. Θα θυμόσαστε κύριε Τραπεζιώτη ότι τις πρώτες 2-3 ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος, είχαν βέβαια κλείσει και τα ATM mm-hmm. και είχαν μπει τα Capital Controls, υπήρχε μια παγωμάρα. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο κόσμος αντιδρά και λόγω των Capital Controls και ότι κατά πάσα πιθανότητα το ναι θα κέρδιζε το δημοψήφισμα και μάλιστα αυτό λέγανε και κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις. Και κάτι μαγικό έγινε την Τετάρτη. Εγώ τότε γύρισα την Τρίτη το βράδυ, γύρισα από το Λονδίνο και άρχισα να μπαίνω στην εκστρατεία υποστηρίζοντας το όχι. Mm-hmm. Κάτι μαγικό έγινε την Τετάρτη και ξαφνικά ενώ ο κόσμος τον πλησίαζε στον δρόμο του, θα το θυμόνται πολύ αυτό και του έλεγε είμαστε με το όχι και δεν σου απαντούσε, μου λέγανε οι φίλοι τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ξαφνικά την Τετάρτη όχι μόνο σου απαντάνε. Άλλαξε το κλίμα. Και το σημείο της νίκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι πιθανότατα βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή, εκεί που γίνεται το switch, που αλλάζει ξαφνικά το σκηνικό και από εκεί που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίσημες δημοσκοπήσεις μια πολύ μικρή, νομίζω, πρωτοκαθεδρία προχωράει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αν γίνει αυτό το σύνδρομο του δημοψηφίσματος, νομίζω από την σήμερα ή αύριο και βέβαια με την ομιλία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, θα έχουμε πάλι επανάληψη αυτού του γεγονότος. Mm-hmm. Πιστεύω πραγματικά ότι προχωράμε σε έναν δρόμο που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την νίκη. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τις ευρωεκλογές τα προηγούμενα χρόνια, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί κάπως έτσι φτάσαμε και μέχρι εδώ, αντιμετώπιζαν κάποιοι ή θέλανε να τις παρουσιάσουν τις ευρωεκλογές ως μια διαδικασία έτσι χαλαρής ψήφου. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη πια απόλυτα σκοτεινή, όταν αναφερόμαστε στην περίπτωση της Γαλλίας. Βλέπουμε ανησυχητικές δημοσκοπήσεις εκεί πέρα με τη Μάριν Λεπέν. Βλέπουμε τι γίνεται στα αριστερά μας εδώ, στη γειτονική Ιταλία. Αναφέρομαι αριστερά μας στο χάρτη. Βλέπουμε τι γίνεται και στην καρδιά της Ευρώπης με τον Όρμπαν. Βλέπουμε με τον Κούρτς, παρά το σκάνδαλο Στράχε τώρα που έχει ξεσπάσει. Είναι κάποιοι που σπρώχνουν μια Ευρώπη προς τα ακροδεξιά. Δεν μιλάμε πια προς τα δεξιά, πάμε προς τα ακροδεξιά. Εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία εκφράζει μια τέτοια ατζέντα στα δικά σας μάτια, δηλαδή μια ακροδεξιά της γραβάτας, να το πω έτσι. Η ακροδεξιά της γραβάτας ή, εγώ το έλεγα για τη Λεπέν, ο φασισμός με τα γεράκια και με κοστούμια Αρμάνι, που αλλάξαμε τις στολές, τις στρατιωτικές στολές και τις μπότες και φορέσανε αυτά τα πολύ ωραία κοστούμάκια. Για να πλασαριστούν βέβαια επικοινωνιακά. Βέβαια, βέβαια. Και έχετε απολύτως δίκιο ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, καταρχάς θα πούμε κάτι, ότι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα πέρασε από μια κατοχή σαν την ελληνική και μετά την περίοδο της ανομαλίας, το πανομφίλιο πρώτα μετά την περίοδο της ανομαλίας, υπάρχει ένα ποσοστό, ελπίζουμε μικρό. Μερικοί το βάλουν στο 10%, εγώ θα έλεγα μικρότερο, το οποίο παραμένει μόνιμα στην ακροδεξιά παράταξη mm-hmm. και για ιστορικούς λόγους, για το αν οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους ήταν ηχίτες και τρομασφαλίτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει σχέση με το παρελθόν τους συνήθως. Mm-hmm. Επομένως, είχαμε πάντα μια ακροδεξιά, η οποία όμως στη μεταπολεμική περίοδο δεν εμφανιζόταν στην δημόσια ζωή με το όνομά της. Και προφανώς ήταν αυτά τα κομμάτια που ήταν και οι ηγετικές ομάδες της ΕΡΕ, βέβαια πριν από τη μεταγωνίτευση, mm-hmm. και τα οποία φαίνεται ότι είχαν εισδύσει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως στις περιόδους του Καραμανλή, στις περιόδους της λαϊκής δεξιάς και των δύο Καραμανλίδων, δεν ήταν δυνατόν να πάρουν κεφάλι. Υπήρξε βέβαια μετά όλο αυτό που συνέβη με τη Χρυσή Αυγή. Ετούτοις όμως η Χρυσή Αυγή ακριβώς δεν μπόρεσε να κάνει αυτή τη μεταμόρφωση που έκανε η Λεπέν, που έγινε στην Ιταλία ή που έγινε στην Αυστρία. Δηλαδή να εμφανιστεί κόσμια, να εμφανιστεί μια ακροδεξιά μεν, μια εθνικιστική και ρατσιστική ακροδεξιά, η οποία όμως παραδείγματος χάρη υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών ή των ομοφυλοφίλων, διότι θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα είναι το Ισλάμ και δεν είναι οι παλιότεροι από διοπομπέοι τράγοι και τα θύματα της ακροδεξιάς οι Εβραίοι παραδείγματος χάρη.
δεν μπορούσε να το κάνει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχει υπάρξει μία διείσδυση, ένα εισοδισμό, θα λέγαμε, τέτοιων στοιχείων, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται είτε από τον περίγυρο της Χρυσής Αυγής ή σίγουρα από τον λαϊκό ορθόδοξο συνασπισμό, οι οποίοι βρεθήκαν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και με η μεγάλη επιτυχία είναι ότι αυτοί δίνουν αυτή τη στιγμή το στίγμα ή ένα σημαντικό στίγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό θα έλεγε κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντα επέρετο, και πιθανόν θα έλεγε κανείς και δικαίως σε έναν βαθμό, ότι ήταν η Ευρωπαϊκή Παράταξη, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πάντα κοντά στους Ευρωπαίους, αυτή τη στιγμή σε κύριες επιλογές που ακριβώς δείχνανε το αξιακό υπόβαθρο της Νέας Δημοκρατίας και τη σχέση της με τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, να ξεκινήσουμε από το τέλος. Αλλά να πάμε πριν θέματα ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων, θέματα μεταναστευτικά, αποδοχής και προσπάθειας ένταξης στην κοινωνία των μεταναστών νέων και μεγαλύτερων, οι οποίοι ζουν εδώ. Σε όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία ψήφισε εναντίον, όπως έχει κάνει και σε πολλά ανάλογα θέματα στην Ευρωβουλή. Έχουμε λοιπόν ένα περίεργο κόμμα που έχει την εξής αντίφαση μέσα του, στο λόγο του. Από τη μία πλευρά να λέει εμείς είμαστε από κέντρο και ισχυρή Ευρωπαϊκή Παράταξη, η κεντρώα, κεντροδεξιά, ισχυρή Ευρωπαϊκή Παράταξη, σε σχέση και σε μεγάλη συγγένεια με τους χριστιανοδημοκράτες, με το, αυτό το μεγάλο κίνημα το οποίο ουσιαστικά κυριαρχεί στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, όταν κοιτάς τις επιμέρους πολιτικές τους, τις επιλογές που κάνανε σε κρίσιμα θέματα που ακριβώς εκεί φαίνεται η διαίρεση ανάμεσα σε αυτούς που ακολουθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και τους αντίπαλους τους, πήγανε με τους αντίπαλους. Είναι δυνατό δηλαδή αυτοί να λένε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε ημένοι με Ευρώπη, περισσότερο Ευρώπη, παρότι δεν εξηγούν την Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά, όταν μπαίνουμε εκεί που πονάει, εκεί που φαίνεται ακριβώς η ιδεολογία στην πρακτική υλική της εφαρμογή, να είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν μια διείσδυση της ιδεολογίας της ακροδεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κυρίαρχη, αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ ισχυρό κομμάτι, το οποίο, όπως δυστυχώς γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία τώρα με τη διάλυση του κόμματος του Τόρις των δεξιών, εάν πει θέμα ηγεσίας, δεν είναι δυνατόν να παίξει τότε κεντρικό και πραγματικό ρόλο και στην ηγεσία του κόμματος. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε έτσι, θα ήθελα, κύριε Δουζίνα, με δύο κουβέντες, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ο κόσμος τι καλείται να ψηφίσει στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι... Το δίλημα δηλαδή, ποιο είναι? Είναι ξεκάθαρο, ανάμεσα στην πρόοδο και στην οπισθοδρόμηση, ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος και στο νεοφιλελευθερισμό, ανάμεσα στην ισότητα με ελευθερία και ανάμεσα σε αυτούς που είναι εναντίον της ισότητας και επομένως είναι αυτοί που υποσκάπτουν και την ελευθερία. Μάλιστα. Κύριε Δουζίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βαρουζιώδη.